Με πιο συγκρατημένο ρυθμό, αλλά σε νέα αύξηση επιτοκίων, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσιλωμένη σταθερά στο στόχο αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Η Κριστίν Λαγκάρντ, δικαιολογώντας τη συνέχιση αυτής της πολιτικής, έστειλε το μήνυμα ότι το ταξίδι αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό συνεχίζει να είναι ακόμη πολύ υψηλή και για πολύ καιρό. Στο πλαίσιο αυτών των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα τρία επιτόκια της ΕΚΤΟΥ κατά 25 μονάδες βάσης. Έτσι, μετά και την 7η κατά σειρά αύξηση, το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώνεται πλέον στο 3,25%. Στην ανακοίνωσή της, η ΕΚΤΟΥ επισημαίνει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια πολιτικής θα φτάσουν σε επίπεδα τέτοια που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.